Δημήτρη, καλή αρχή, καλή σεζόν. Έγινε η παρουσίαση της ομάδας για τη νέα σεζόν. Πώς περιμένεις αυτή τη χρονιά? Με αισιοδοξία όπως και την περσινή, με επιτυχίες όπως και την περσινή, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουμε όλοι μας εμείς οι παίχτες. Έχουμε κρατήσει στο ζωστό κομμάτι ένα βασικό κορμό από πέρσι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε το ίδιο προπονητικό επιτελείο με λίγες προσθήκες βέβαια, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα, να υπάρχει μια σταθερότητα. Και έχουν έρθει στην ομάδα παίκτες όπως ο Γκίκας, ο Κλαμανάκης, ο Γουγιούκας που είναι παίκτες ενδοχομένης αξίας, που σίγουρα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και αυτό σημαντικό απ' όλα είναι να γίνει η ομάδα, όπως αυτό είχα πει και πέρσι, και μέσα και έξω το γήπεδο, είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, να αποκτήσουμε τη χημεία που πρέπει. Και αν γίνει αυτό, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αλλά σίγουρα θέλει μεγάλη υπομονή, θέλει προσπάθεια μεγάλη και ταπεινότητα, παιχνίδι με παιχνίδι, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε το τελικό μας στόχο, που δεν είναι άλλο από την άλλο στην μεγάλη κατηγορία. Είναι στον Παναθηναϊκό πριν δύο σεζόν, έπαιξε την Α2, με την Παναθηναϊκό τότε, Ρούκι, με την καρδίτσα. Mm-hmm. Είχατε πάρει την άνοδο. Ξέρεις τι θέλει η Α2, ξέρεις, έμαθες τέλος πάντων τι θέλει η Α2, τι πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ο Πανιόνιος για να αναδειχθεί για δεύτερη φορά πρωταθλητής? Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατηγορία. Έχει αρκετούς αγώνες, αρκετές ομάδες που θα συναντήσουμε, ομάδες που θα είναι αρκετά ανταγωνιστικές. Παιχνίδια εκτός έδρας που θα είναι αρκετά ανταγωνιστικά. Αυτό που θέλουμε είναι συνέπεια. Να είμαστε πάνω απ' όλα υγιείς, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί λίγο από δερματισμούς, όπως και με τον Πάνο τον Βίλα, που ερχόμαστε περαστικά για να επιστρέψει όσο πιο σύντομα γίνεται στην ομάδα. Ένα παιδί με μέλλον και πολύ καλό παιδί πάνω απ' όλα. Αλλά θεωρώ ότι αν είμαστε συνεπείς καθημερινά, νομίζω ότι με το ρόλο το οποίο έχουμε και να αποκτήσουμε τη χημεία που πρέπει, όπως είπα πριν, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Εσύ είσαι ένα πιο έμπειρος. Είστε και ο Γουλιούκας φέτος. Θα μοιραστείτε τον ρόλο του. Από το δασκάλου. Αυτό πιο μεγάλο τώρα. Αυτό πήγα, του καθοδηγητή. Εντάξει, ο Κιλιάν έχει μια τεράστια καριέρα. Έτσι, πάνω από ένα ξέτο χαρακτήρα. Δεν είμαστε από τη συμπέριξη, αλλά έχουμε παίξει πάρα πολλέ φορέ αντίπαλοι. Δεν είσαστε. Όχι. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και εμείς θα βοηθήσουμε να προσαρμοστεί όσο πιο σύντομα γίνεται στα νέα δεδομένα και για αυτόν. Γιατί είχε και τελευταία στιγμή στην ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι και ο Γιάννη με την εμπειρία που έχει θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους μας. Έτσι, δηλαδή το συζητώ και μέσα και στο γήπεδο θα μας βοηθήσει όλους πραγματικά. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.